Αγαπητοί μου, συνεχίζουμε να αναλύσουμε το κορυφαίο σήμερα σημείο της Θείας Λειτουργίας, που είναι ο καθαγιασμός των Τιμίων Δώρων, και γι' αυτό το λόγο γίνεται και η Θεία Λειτουργία. Και ασφαλώς, από ό,τι ξέρετε, χωρίς τη Θεία Μετάληψη, η οποία θα σφραγίσει τη μετάνοιά μας, δεν υπάρχει και σωτηρία. Την προηγούμενη φορά ξεκινήσαμε, μάλλον φτάσαμε στο σημείο κατά το οποίο λέγεται η ευχή της αναφοράς, και φυσικά εκεί μέσα διακουστάνουμε τις αμέτρητες ευεργεσίες του Κυρίου, είτε φανερές είτε αφανείς είναι προς το πρόσωπό μας, του καθενός ξεχωριστά. Εκεί ενώνεται η αγγελική φωνή με την ανθρώπινη, γι' αυτό και αμέσως μετά θα ακούσουμε τον ιερέα να φωνάζει, γιατί λέω φωνάζει, γιατί εκφώνος λέγεται αυτό, και δυνατά, έχοντας πει νωρίτερα ότι εδώ βρίσκονται άγγελοι, αρχάγγελοι, σεραφείμ, χερουβείμ, εξαπτέρυγα πολιώματα του ερωτά, τι κάνοντας, τον επινίκιον ύμνον άδοντα, βοώντα και κραγώντα και λέγοντα. Τι λέγοντα, αυτό το οποίο θα ψάλει αμέσως μετά ο ψάλτης, που είναι συνδυασμός δύο ύμνων, ενός θεϊκού και ενός ανθρώπινου. Άγιος, 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 Κύριος Σαββαώθ. Μέχρι εδώ τον ύμνο το συναντάμε στον προφήτη Ισαΐα, ο οποίος σε ένα όραμα είδε τους αγγέλους να ψάλουν αυτό ακριβώς. Άγιος, 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 Κύριος Σαββαώθ. Πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης. Και φυσικά το άλλο το επόμενο, Ωσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος, ο ονόματι Κύριε, είναι αυτό που είπε ο κόσμος την ημέρα των Βαΐων, όπως λέγεται μετά, που άκουσαν ότι έρχεται ο Χριστός στα Ιεροσόλυμα, και η πρώτη φωνή που έβγαλαν ήταν αυτή. Ωσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος, ο ονόματι Κύριε. Το συνδυασμό λοιπόν αυτό το δύο ύμνων, ο συνδυασμός αυτών των δύο ύμνων αποτελεί τον επινίκιο ύμνον, έτσι, ο οποίος λέγεται πρώτα από τον ιερέα, δηλαδή προαπαγγέλλεται, και λέει ότι θα υποθεί, ας πούμε, ο επινίκιος ύμνος μετά. Και μετά αρχίζουν οι ψάλτες, όλος ο λαός, να τον λέει. Βέβαια, αντιλαμβάνεστε ότι ο επινίκιος ύμνος είναι ένας ύμνος ο οποίος λέγεται μετά από ένα θρίαμβο, έτσι, ο ύμνος της νίκης. Ενδεχομένως, ιστορικά, ξέρετε, ή πολλές φορές μέσα από τον αθλητισμό, ας πούμε, και τα λοιπά, ότι μετά από κάθε μεγάλη νίκη υπάρχει ένα πανηγύρι. Και λέμε σχετικά λογάκια. Παχιά. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, ό,τι και να πούμε, είναι μικρό. Γιατί μιλάμε για τη νίκη του Χριστού πάνω στο Σταυρό, που είναι η σπουδαιότερη νίκη αυτού του κόσμου, γιατί ο διάβολος δεν νικέται εάν δεν υπάρχει ο Χριστός ανάμεσα. Έτσι λοιπόν, η σύνθεση αυτή των δύο ύμνων είναι τελικά ο επινίκιος ύμνος ποιας υπόθεσης, της νίκης του Χριστού μας, ο οποίος με τη νίκη του αυτή έδωσε το δικαίωμα σε εμάς να λυτρωθούμε από την αμαρτία. Γι' αυτό και αργότερα θα επικεντρωθούμε στη Θεία Μετάληψη, η οποία τι είναι, μετάληψη του αίματος αυτού που χύθηκε για να εξαγοραστούμε εμείς, οι οποίοι έχουμε υποδηλωθεί στην αμαρτία, είχαμε και τώρα πάλι υποδηλωνόμαστε, αλλά δεν είναι το ίδιο. Τώρα, να πάσω αρκετή στιγμή, μπορούμε να ξεφύγουμε. Τότε δεν μπορούσε να ξεφύγει ο άνθρωπος ο οποίος υποδηλώθηκε στην αμαρτία. Έτσι. Γι' αυτό και πήγαινε στον Άδη μετά. Τώρα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Υπάρχει πάλι η υποδήλωση στην αμαρτία, αλλά πάλι μπορούμε να ξεφύγουμε. Ανά πάσα ώρα και στιγμή με τη μετάνοια και τη Θεία Κοινωνία. Τι λέει μετά εκεί, θα πούμε παρακάτω. Η σάφεση είναι αμαρτιών. Η Θεία Κοινωνία. Τέλος πάντων, Άγιος, Άγιος, Άγιος τρεις φορές, γιατί αντιλαμβάνεστε, επειδή Άγιος είναι και ο Πατέρας, Άγιος και ο Υιός, Άγιος και το Άγιο Πνεύμα, όπως έχουμε πει, τρία πρόσωπα, ένας Θεός, ο Τριαδικός Θεός, έτσι. Γι' αυτό και λέμε τρεις φορές το Άγιος, για να, μάλλον τρεις φορές το είπαν οι άγγελοι στο όραμα που είδε ο προφήτης Ισαΐας, τρεις φορές για να τονίσουν ότι ο Θεός μας είναι Τριαδικός, δεν είναι απλώς ένας Θεός ή ο Θεός που λένε κάποιοι, για να αποφύγουν να μπουν
στο βάθος, το οποίο βάθος ποιο είναι, αν πιστεύουν στον αληθινό Θεό ή όχι, έτσι. Γι' αυτό λοιπόν, ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου, εκεί που ήταν δηλαδή συγκεντρωμένοι οι Εβραίοι για να γιορτάσουν το Πάσχα, μια μέρα πριν, άρχισαν να φωνάζουν «Σώσε μας», γιατί το «Οσανά» αυτό σημαίνει. «Σώσε μας, Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου». Σώσε μας δηλαδή εσύ που είσαι ευλογημένος, ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Είναι μια ώρα λοιπόν η οποία είναι συγκλονιστική, έτσι, γιατί θα γίνει σε λίγο μια θυσία, η οποία βέβαια θυσία δεν είναι αιματηρή όπως γινόταν παλιά, που προσέφερε ο καθένας το ζώο του για να σφαγεί σαν θυσία στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά είναι η ανέμακτη θυσία του Χριστού, η οποία μπροστά μας δεν έχει αίματα, έτσι, που καλύπτει χάρη του Θεού αυτό για να μην φαίνεται η θυσία τη δική του. Θα πάμε λοιπόν παρακάτω, αφού λέγεται, την ώρα μάλλον που λέγεται το Άγιος Άγιος Κύριος Σαββαώθ από τους ψάλτες και από το λαό, να δούμε τι λέει ο ιερέας εκείνη την ώρα, γιατί εκείνη την ώρα στην ευχή που λέει περιγράφει την σπουδαιότερη νύχτα που έζησε ποτέ η ανθρωπότητα, την Άγια Νύχτα της αγωνίας του Χριστού, πριν λίγο δηλαδή από τη Σταύρωση, γιατί εκείνος κατάφερε να δώσει τα πάντα και μετά το μυστικό δείπνο να δώσει τον εαυτό του για την ανθρωπότητα. Λέει λοιπόν ο ιερέας την ώρα που ακούμε το Άγιος Άγιος Κύριος Σαββαώθ. Λέει λοιπόν: «Μετά τούτον και ημείς των μακαρίων δυνάμεων, δέσποτα φιλάνθρωπε, βόμεν και λέγομεν Άγιος, Άγιος, Άγιος και εμείς». Και λέει παρακάτω, για να μην σας λέω το αρχαίο κείμενο, τι ακριβώς συμβαίνει. Να το πάμε λίγο πιο μακριά. Θυμάστε ότι ο Χριστός έκανε θαύματα, πάρα πολλά θαύματα, δηλαδή έδωσε φως στους τυφλούς, έδωσε δύναμη στους παράλυτους, χόρτασε τον κόσμο, εν πάση περιπτώσει ευεργέτησε κάθε είδους πληγή και κάθε είδους αμαρτία εξάλειψε. Και μάλιστα σήμερα στο Διεθνό Ευαγγέλιο το πρωί λέει ο Ιωάννης ότι είναι τόσο πολλά, λέει, τα θαύματα του Χριστού, τα οποία αν λέγαμε να τα γράψουμε δεν θα χωρούσε όλος ο κόσμος τα γραφόμενα βιβλία. Φοβερό, δεν έχει ξαναυποθεί αυτό το πράγμα. Τόσα πολλά έκανε ο Χριστός που δεν μπορούσαμε να γεμίσουμε, δεν υπήρχε χώρο σε όλο τον κόσμο να γεμίσουμε τα βιβλία αν τα γράφαμε. Τι θέλω να πω όμως, ότι όλα τα θαύματα είναι σημαντικά και διδακτικά. Αλλά όσο προχωράμε εδώ σε αυτό το σημείο, θέλω να καταλάβετε ότι βρισκόμαστε μπροστά στο σοβαρότερο θαύμα, το οποίο δεν είναι και δυσέβρετο, επαναλαμβάνεται καθημερινά, όπου γίνεται η Θεία Λειτουργία. Ποιο είναι αυτό το θαύμα, πώς είναι δυνατόν, με τη χάρη του Χριστού πάντοτε, του Αγίου Πνεύματος, να γίνεται το ψωμάκι και το κρασάκι, αυτό το οποίο προσέφερε ο κόσμος, γι' αυτό θα πούμε αργότερα τα σάικ των σών, σώμα και αίμα Χριστού, και να γίνεται μπροστά σου και να γίνεται κάθε μέρα, τουλάχιστον κάθε μέρα, που μπορεί να γίνει λειτουργία κάθε μέρα. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι ναι μεν τα πάθη, όπως λένε οι θεολόγοι, και μάλιστα σας έχω πει για τον Νικόλαο τον Καβάσιλα, τον Άγιο Νικόλαο, ο οποίος είναι ο λειτουργιολόγος της Εκκλησίας μας, δηλαδή αυτός έχει γράψει περισσότερες ερμηνείες πάνω στις λειτουργίες που έχουν γράψει οι μεγάλοι πατέρες. Λέει λοιπόν ότι όλα αυτά τα θαύματα που έκανε ο Χριστός ήταν, πώς να το πούμε, αποδεικτικά της θεότητος. Αφού είναι Θεός, κάνει το θαύμα. Μπορεί να μεταβάλει την ισορροπία της φύσεως. Αλλά το συγκεκριμένο θαύμα, αυτό το οποίο δεν χρειάζεται να αποδείξει τη σωτηρία μας όπως τα άλλα, αλλά τι, να την κάνει.
Γιατί προσέξτε ότι το συγκεκριμένο θαύμα αποτελεί, λέγεται ποιητικό της σωτηρίας μας, αποτελεί ένα κομμάτι της σωτηρίας μας. Το άλλο είναι η μετάνοια, μετάνιος εξομολογήθηκα και αυτό περισσεύει για να συμπληρωθεί η μετάνοια είναι η Θεία Κοινωνία. Γιατί λέμε ρε, γιατί να κοινωνήσω και ούτω καθεξής. Και πώς να κοινωνήσω και τι και τι και τι και τι και τα λοιπά. Ερωτήσεις οι οποίες φυσικά έχουν μεγάλο κενό μέσα τους, αντιλαμβάνεστε. Όλα τα θαύματα λοιπόν του Χριστού είναι αποδεικτικά της θεότητος, αφού είναι Θεός κάνει θαύματα, αυτό είναι ποιητικό. Αποδεικτικά της σωτηρίας να πούμε καλύτερα, αφού δηλαδή σώζει ο Θεός, το θαύμα δεν είναι τίποτα, το συγκεκριμένο θαύμα είναι ποιητικό, δηλαδή χωρίς αυτό το θαύμα δεν μπορούμε να σωθούμε. Χωρίς τη μετάληψη του σώματος και του αίματος του Χριστού και γι' αυτό και καλύτερα να λέτε έτσι για πιο συγκεκριμένα ότι δεν κοινώνεις αλλά μετάλαβα, επειδή είναι Θεία Μετάληψη, είναι η μετάληψη του σώματος και του αίματος. Η Θεία Κοινωνία μπορεί να είναι και κάτι ανώτερο, μια ένωση πιο μυστική, πιο θεϊκή με τον Χριστό. Εδώ μιλάμε για μετάληψη. Πήγα και είχε σώμα και αίμα και το έφαγα, το μετέλαβα δηλαδή, έτσι. Φυσικά στην ευχή αυτή που ακούγεται εκείνη την ώρα περιγράφεται πως ο Χριστός αγωνιούσε λίγο πριν το Σταυρό, πως φυσικά είπε, θυμάστε, ότι απελθέτω από μου το ποτήριον τούτο, έτσι, πως οι μαθητές κοιμήθηκαν, πως εκείνος μπορούσε και έκανε και θέλησε να κάνει την πορεία προς τη σωτηρία, γιατί παρέδιδε τον εαυτό του, λέει, η ευχή, όχι, ναι, παρεδίδω, αλλά παρεδίδω το, δηλαδή, δεν τον παρέδωσε κανείς, ο ίδιος παρέδωσε τον εαυτό του. Και φυσικά μας θυμίζει ακόμα και τις στιγμές εκείνες που συνελήφθη, έτσι, γιατί παραδόθηκε, που πήγε ο Ιούδας και τον φίλησε, έτσι. Τα όπλα, φανταστείτε, σας κάνετε εικόνα μέσα στη νύχτα εκεί να ακούγονται τα σίδερα, κλάμπα κλούμπα, έτσι, η κλαγή των όπλων, όπως λέγεται. Και φυσικά αυτή είναι η ευχή που λέγεται πριν τον καθαγιασμό. Πριν το λάβετε, φάγετε δηλαδή. Έτσι. Διότι νωρίτερα είπαμε για τους αγγέλους, αρχαγγέλους κτλ. Οπότε μετά λέμε, μετά τούτον και εμείς των μακαρίων δυνάμεων, δέσποτα και φιλάνθρωποι, βόμεν και λέγουμε. Άγιο εσύ και πανάγιο εσύ και ομονογενής Θεός και το πνεύμα στο Άγιον. Άγιο εσύ και μεγαλοπρεπής η δόξα σου. Ως τον κόσμο σου τους ηγάπησας, ως το μονογενή Υιός δούνε. Η να πάσω πιστεύω σε αυτόν, μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνια. Ως ερθόν και πάσαν την υπερημών οικονομία πληρώσας. Την νυχθήτα αυτή παρεδίδωτο, μάλλον δε αυτόν παρεδίδου υπέρ της του κόσμου ζωής. Εκεί ακριβώς αρχίζει να περιγράφεται αυτή η νύχτα, η πιο δύσκολη, η πιο τραγική της ανθρωπότητος, που πήγανε, θα λέγαμε σήμερα, 5 σαχλοί να συλλάβουν ποιον, τον Θεό, έτσι. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι δεν ήξεραν τι τους γινόταν. Όσον αφορά το μυστικό δείπνο, πού έγινε ο μυστικός δείπνος, ο Χριστός δεν είχε ούτε που την κεφαλή κλείνε, έτσι. Δεν είχε σπίτι δικό του, δεν είχε αυτά. Σε ένα φιλικό σπίτι λοιπόν έγινε ο μυστικός δείπνος, το οποίο κάθισε ο Χριστός με τους 12 μαθητές του, να θα λέγαμε έτσι όπως καθόμαστε τώρα εμείς, κυκλικά, και τους είπε οι αμέσως επόμενες κουβέντες που επαναλαμβάνει ο ιερέας, και τους είπε, αφού τελώνει λοιπόν το Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββάς, ακούγεται, λάβετε, φάγετε, τούτου με εστί το σώμα, πρώτα. Το υπερημών κολόμενον, αυτό που κόβεται δηλαδή, για σας η σάφεση είναι αμαρτία. Να το εδώ η απόδειξη. Γιατί κοινωνάω σώμα Χριστού, για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μου. Είναι το επισφράγισμα λοιπόν. Γιατί λέει αλλού ότι όποιος δεν φάει το σώμα μου και δεν πιει το αίμα μου, δεν μπορεί να είναι μαζί μου. Άρα λοιπόν, επειδή ακριβώς αυτή, προσέξτε, η κίνηση ήταν η κίνηση σωτηρίας, δηλαδή ο Χριστός για να μας σώσει, πρόσφερε το αίμα του και το σώμα του,
και είπε ότι πρέπει να το τρώμε, αυτή ακριβώς η πράξη μας καταλήγει, θα έλεγα, να σκεφτούμε ότι χωρίς αυτό δεν μπορούμε να σωθούμε. Λάβετε, φάγετε λοιπόν, και την ώρα κάνουμε το σταυρό μας, γιατί ξανακούμε το λόγο εκείνου που υπόθηκε στην πρώτη λειτουργία, που ο Χριστός πρόσφερε το σώμα του και αίμα του με όσο γινόταν περιεκτικό τρόπο για να καταλάβει ο κόσμος, έτσι. Σε λίγο θα γίνει το θαύμα. Πριν γίνει όμως, ακούμε αμέσως μετά, πείτε εξ αυτού πάντες, είναι η κουβέντα που είπε ο Χριστός. Τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης. Γιατί το αίμα της Παλαιάς Διαθήκης ήταν το αίμα των ζώων που προσέφεραν θυσίες οι άνθρωποι. Αυτό είναι το αίμα του αμνού, του Θεού, του Χριστού. Το εκχυνόμενο λοιπόν λέει, για σας. Και πολλών εκχυνόμενων, εις άφεσιν αμαρτίων. Και αμέσως μετά ακούτε όλοι και αναλόγως ή σκύβουμε αν δεν είναι Κυριακή ή δεν γονατίζουμε αν είναι Κυριακή, τα σά εκ των σών σύ προσφέρουμε. Κατά πάντα και δια πάντα. Εκείνη τώρα σηκώνει τα τίμια δώρα ο ιερέας για να πει ότι αυτά που μας έδωσες εσύ, αλεύρι και έγινε ψωμί, στα φύλλα και έγιναν κρασί, νερό, στα προσφέρουμε πάλι εμείς, σύ προσφέρουμε κατά πάντα και δια πάντα. Υπάρχουν λοιπόν πράγματα, αδερφοί μου, και θαύματα τα οποία δεν μπορεί να τα φτιάξει κανείς, έτσι. Δηλαδή, ούτε τα άστρα του ουρανού, ούτε τα δημιουργήματα του κόσμου, τη θάλασσα, τον αέρα, το οξυγόνο κτλ. Ούτε οτιδήποτε τόσο μεγάλο όσο περιγράφω. Θαύμα μπορεί να είναι και μία ανακάλυψη επιστήμης. Αλλά τέτοια θαύματα δεν μπορεί να τα κάνει κανείς. Τι θέλω να πω. Ότι ο Θεός έδωσε τον νόμο στον άνθρωπο για να καταφέρει να δημιουργήσει. Παραδείγματος χάρη, να σας πω ένα παράδειγμα. Είπε αυξάνεστε και πληθύνεστε. Τι σημαίνει αυτό? Ο νόμος της δημιουργίας στον άνθρωπο. Τους είπε τους ανθρώπους αυξάνεστε και πληθύνεστε. Υπακούοντας αυτό τον νόμο, έφτασαν τώρα οι άνθρωποι να είναι 7,5 δισεκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Και αύριο μπορεί να είναι 15. Παρόλο που κάποιοι θέλουν να τους ελαττώσουν τους ανθρώπους σε αυτόν τον κόσμο. Ο Θεός έχει άλλο σχέδιο. Τι θέλω να πω, εκείνη την ώρα λοιπόν αυτό που γίνεται, και αμέσως μετά θα σας περιγράψω και τον καθαγιασμό πώς γίνεται, αυτό που γίνεται έχει δημιουργική δύναμη. Δηλαδή εκείνη την ώρα γίνεται ένα θαύμα κατά το οποίο γίνεται σώμα και αίμα Χριστού. Πώς ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να δίνει ζωή, έτσι. Έτσι λοιπόν και εκείνη την ώρα ο Θεός δίνει τον εαυτό του, σου δίνει δύναμη, όχι κοσμικού τύπου να το πω έτσι, αλλά δημιουργική. Δηλαδή εκείνη την ώρα εσύ συμμετέχοντας στο θαύμα, λάβετε, φάγετε, πείτε εξ αυτού πάντες, με τέτοια λόγια τα οποία ας πούμε δεν είναι, πώς να σας πω, είναι λόγια που είναι ζωντανά. Δεν είναι μια ευχή. Γι' αυτό και ο ιερέας θα πει παρακάτω ποιήσον. Θα πει στον Χριστό δηλαδή να κάνει σώμα και αίμα ο ίδιος. Δεν είναι ευχή, δεν του λέει άμα θέλεις, το λέει κάντο. Και τέλος πάντων όλα αυτά ανεμάκτως με την επίκληση του Αγίου Πνεύματος να συμβαίνει, να γίνονται για μας αμέσως μετά. Γιατί κοιτάξτε, μόλις υποθεί το τασάι των σών, αρχίζει ο ιερέας να λέει μια μικρή ευχούλα και να σταυρώνει τον άρτο, να σταυρώνει τον ίνο και τα δυο μαζί, πάντοτε με την σχηματίζοντας με το χέρι του το μονόγραμμα του Ιησού Χριστού, όπως το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, που είναι η ευλογία, έτσι, η οποία μπορεί εκείνη την ώρα με τη χάρη του Θεού να κάνει αυτό το μεγάλο θαύμα, το οποίο ο καθένας από εμάς, είτε κληρικός είτε λαϊκός, καλούμαστε να το ζήσουμε όσο γίνεται περισσότερο, να επικεντρωθούμε εκεί. Γιατί είναι το μεγαλύτερο θαύμα. Πού σημαίνει. Και μερικοί σας το ψάχνουν θαύματα του τύπου να διακρίσει
νέα εικόνα να γίνει καλό ο παράλυτος. Τι του δίνουν αυτά μπροστά σε αυτό το θαύμα, το οποίο το έχουμε μπροστά μας. Τι συμβαίνει όμως. Μερικοί δεν μπορούν να το καταλάβουν. Ας πούμε, εξισώνουν τα θαύματα με τα μαγικά. Έτσι. Με τους ταχυδακτυλουργούς. Με τους μάγους πάσης φύσεως. Τους αγίρτες κτλ. Οτιδήποτε μπορεί να φανταστείς. Με τη μαύρη μαγεία, ξέρω εγώ, με οτιδήποτε. Μα δεν είναι το ίδιο. Είναι δυνατόν, ας πούμε, ο μάγος να κάνει σώμα και αίμα, γνωστό. Ή ο πατεώνας, οποιοσδήποτε είναι αυτός. Τι μπορεί να εξισώνουμε. Στην ουσία, εκείνη η ώρα παρακαλεί ο ιερέας να έρθει φωτιά κάτω, όπως έκανε κάποτε ο προφήτης Ηλίας και είχε βάλει τους ιερείς τότε εκεί του Βαάλ να χτυπιούνται για να κατεβάσει φωτιά ο Βαάλ και δεν κάνα τίποτα. Και αυτός πήγε στη δικιά του την τάνα, θα λέγαμε, με τα ξύλα και έριξε ένα τόνο νερό πάνω. Και μόλις έριξε το νερό, λέει ο Χριστέ μου, βάλε φωτιά, Θεέ μου μάλλον, και έβαλε φωτιά ο Θεός. Γιατί, αυτή είναι η διαφορά της δημιουργικής, του δημιουργικού λόγου. Ο λόγος ο αληθινός δημιουργεί. Ο ψεύτικος τι να σε κάνει. Και όποτε θα κάνει, θα είναι γιατί συνεργάζεται με τον διάβολο, αλλά άλλο το ένα και άλλο το άλλο θαύμα. Τα σάι κρουσών λοιπόν είναι η κορύφωση, αμέσως μετά μάλλον να το πω καλύτερα, δηλαδή αφού εκφωνηθεί το τα σάι κρουσών, σύ προσφέρομαι κατά πάντα και δια πάντα, αρχίζει ο ιερέας μετά να λέει έτσι, και επίησον των μενάρτων τούτων, τίμιον σώμα του Χριστού σου. Το δε ποτήριον τούτο, τίμιον αίμα του Χριστού σου. Μεταβολών το πνεύμα της σου το Αγία. Αμήν, αμήν, αμήν. Πάντα στο όνομα της Αγίας Τριάδος, έτσι, πάντα. Και φυσικά εκείνη την ώρα θυμάστε πάρα πολύ καλά που στην πιο ιερή στιγμή της λειτουργίας ο κάθε πιστός μπορεί να ψάλει και εξ ονόματος του ψάλτη, σε υμνούμε, σε ευλογούμε, σε ευχαριστούμε Κύριε και δέμεθά σου ο Θεός ημών. Ναι. Εκείνη την ώρα είναι διάκριτο το Άγιο Πνεύμα μέσα στην Εκκλησία και αντιλαμβάνεστε ότι όλα είναι δυνατά. Δυνατό είναι το θαύμα για κάθε δυσκολία, αφού καταφέρνει ο άνθρωπος, προσέξτε, με όποια μηδαμινότητα και αναξιότητα έχει, ο ιερέας πρώτα απ' όλα, να κάνει αυτό το θαύμα, άρα μπορούν να γίνουν όλα. Έτσι, όλα μπορούν να γίνουν. Και εκείνη την ώρα το νιώθεις αυτό, το καταλαβαίνεις και καλείσαι να το ζήσεις κιόλας. Γιατί όλα καλά, αλλά χρειάζεται και η θεία μετάληψη αυτό το θαύμα για να ολοκληρωθεί η προσπάθειά σου. Ζητάει λοιπόν ο ιερέας και δεν μπορεί να αρνηθεί το Άγιο Πνεύμα να έρθει να καθαγιάσει τα τίμια δώρα. Και η ζωή συνεχίζεται. Εκείνη την ώρα έχουμε μπροστά μας μετά από τις αγιασμένες αυτές κουβέντες ένα θαύμα. Έγινε το σώμα και το αίμα. Είναι έτοιμο. Μετά από λίγο θα κληθείς να το μεταλάβεις. Έτσι. Και θα έχει τη δύναμη να μεταφέρει το θαύμα μέσα σου. Έτσι. Γι' αυτό και λέμε ότι δεν είμαστε άμυροι θαυμάτων και μερικοί πολλές φορές λένε δεν γίνονται θαύματα τώρα, ας πούμε. Πώς δεν γίνεται. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Γι' αυτό και η ωφέλεια του μυστηρίου αυτού είναι πάρα πολύ μεγάλη, ιδίως όταν γίνονας, έτσι, ακόμα περισσότερο. Λέει λοιπόν η ιερέας αφού τελειώνει τη διαδικασία. Ώστε γενέστε της μεταλαμβάνωσης, προσέξτε, εις νύψη ψυχής πρώτον. Δηλαδή, Θεέ μου έκανες τώρα το σώμα και το αίμα. Αυτή η μετάληψη πρέπει να γίνει πρώτον. Εις νύψη ψυχής. Τι είναι η νύψη της ψυχής, είναι να μην κοιμάται η ψυχή μας. Να είμαστε ξύπνοι. Διότι άμα είναι ένας που δεν ενδιαφέρεται, άμα το πεις πάνω κοινωνείς, λες, έλα, λέει, μα, έλα, μα, πάνω κάνω. Κοινωνήσω. Άντε, θα πάω. Το Πάσχα, τα Χριστούγεννα. Δεν είναι νύψη. Για τον άνθρωπο ο οποίος όμως ζει το θαύμα, αυτό σημαίνει πάρα πολλά να πάνε να κοινωνήσει. Έτσι. Μεγάλη υπόθεση. Η σάφηση είναι αμαρτιών, δεύτερον. Τι είπαμε. Εκεί κλείνει η άφηση. Που λένε μερικοί μετάνιωσα έκανα πολύ ωραία. Εκεί θα κλείσεις. Θα ολοκληρωθείς.
Η σνήψη ψυχή, η σάφηση είναι αμαρτιών. Η σκοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Τι έχουμε εδώ, μήπως έχουμε κανένα πρόβλημα. Δεν κοινωνήσαμε τον Χριστό. Κοινωνήσαμε τίποτα άλλο. Μήπως την Αγία Τριάδα. Τα λέω γιατί καμιά φορά δεν είναι ξεκαθαρισμένα μέσα στο μυαλό μας αυτά. Μόνο τον Χριστό κοινωνήσαμε. Έτσι. Γι' αυτό δεν κοινωνάμε στο Άγιο Ποτήριο από τις μερίδες. Ούτε των Αγίων, ούτε των ανθρώπων, ούτε την Παναγία κοινωνάμε. Μόνο τον Χριστό κοινωνάμε. Κοινωνήσαμε τον Χριστό. Γιατί λέει εδώ κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Γιατί όπως είπα νωρίτερα, υπάρχει και άλλη μια κοινωνία. Άλλο η μετάληψη, άλλο κοινωνία. Κοινωνία είναι να φωτιστείς το Αγίου Πνεύματος. Να πάρεις τη χάρη. Να πάρεις τα χαρίσματα. Να ενεργοποιηθούν αυτά μέσα σου. Να γίνεις τόσο δυνατός που να πετάξεις τον παλαιό άνθρωπο. Επιφύτηση. Γι' αυτό εκείνη την ώρα που σας είπα, σκύβουμε το κεφάλι κάτω. Να έρθει και η επιφύτηση. Η αρολή εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα. Δηλαδή, αφού εσύ, εν πάση περιπτώσει, έχεις μια αγωνία, θες να έχεις μια συμμετοχή σε αυτό το πράγμα, έρχεται αυτό μέσα σου εκείνη την ώρα και κατεβάζει τον ουρανό στη γη και είναι μέσα σου. Γι' αυτό και οι παλιοί, να το πούμε και αυτό, μετά τη λειτουργία δεν μιλούσαν, δεν κάνουν, δεν πηγαίνανε στα κουτσομπολιά και στα αυτά, κλεινόντουσαν μέσα τον εαυτό τους για να κρατήσουν περισσότερο αυτή την εμπειρία. Τέλος πάντων, εις παρησία την προσέα, δηλαδή με τη Θεία Μετάληψη να είμαστε λίγο πιο κοντά σε σένα, να μπορούμε να σου μιλήσουμε πιο εύκολα. Μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα, αντιλαμβάνεστε. Βέβαια, η Θεία Μετάληψη, όπως λέμε, είναι για τους άξιους, με ποια έννοια, έτσι, όχι για τους αγίους, αλλά για αυτούς που προσπάθησαν να προετοιμαστούν και να κοινωνήσουν. Γι' αυτό και λέει εδώ, έκανα μια προετοιμασία, έγινε κάτι. Σε παρακαλώ να μην είναι σε κατάκριμα, να σε κρίμα ή κατάκριμα, να είναι σε σωτηρία. Και φυσικά όλα αυτά, όπως λέει ο ιερέας, τελειώνοντας πριν ακουστεί εξαιρέτως της Παναγίας Αχράνου, θα το πούμε γιατί, όλα αυτά τα προσφέρουμε, προσέξτε, λογική τα φιλατρία, υπέρ των επίστεν απαυσαμένων, προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, προσέξτε κατηγορίες ανθρώπων, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εμπίστε τελειωμένου. Δηλαδή, όλα αυτά τα προσφέρουμε, τα σάικ νοσών κτλ. Κτλ. Και για μας εδώ, αλλά και για όλους όσους πέθαναν. Γιατί αν πίστευαν, θέλαν και αυτοί να συμμετέχουν όπως συμμετέχουν εκείνη την ώρα, στο μυστήριο αυτό. Ο σκοπός λοιπόν που είναι η μετάληψη, ο αγιασμός, η ανάμνηση όπως σας είπα του πάθους του Κυρίου της νύχτας εκείνης, θυμάστε, επιτυχάνεται έτσι και επιτυχάνεται για όλους. Για ποιο λόγο, για αυτό. Για να καθαρίσει η ψυχή μας, να είναι γρήγορη, έτσι, να μην κοιμηθούμε πνευματικά, να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας όπως σας είπα, να επικυρωθεί δηλαδή. Γιατί όταν πήγε και ο άσωτος στον πατέρα, τον δέχτηκε με τη μετάνοια. Μετά όμως τι έκανε, είπε, ας φάμε. Και έσφαξε το μόσχο του σιτευτό να φάει κιόλας. Και εκεί με το γλέντι έκλεισε η επαναφορά του ασώτου. Μετά πήγε στο δωμάτιο του κανονικά και κοιμήθηκε. Έτσι λοιπόν και εδώ. Χρειάζεται και αυτή η επισφράγηση. Γιατί πολλοί αναρωτιούνται και λένε, γιατί να κοινωνάμε και μάλιστα συχνά. Έτσι. Και φυσικά, όλα αυτά όπως σας είπα για να μπει μέσα μας έτσι το πλήρωμα της Βασιλείας του Θεού με πίστη, με μετάνοια και με δάκρυα καμιά φορά ανάλογα τον άνθρωπο με προετοιμασία με λίγα λόγια έτσι γιατί αυτό είναι το αξίως. Ποιο είναι το αξίως? Να μην πηγαίνω άντε όπου βγήκα τώρα από το σπίτι πάω να κοινωνήσω να είμαι εκεί. Και το εκεί σημαίνει, όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά, υπάρχουν κάποιοι τρόποι οι οποίοι μας βοηθάνε να προετοιμαστούμε. Να μην είμαστε αλλού για αλλού. Έτσι. Λένε μερικοί, να μου ήρθε λέει μια αυτή και πήγε κοινώνησα. Αν ήσουν προετοιμανός δεν πειράζει. Αν δεν ήσουν όμως μου ήρθε μια αυτή, τι, ποια είναι η αυτή. Να λάβετε. Ή μου λέει στην εκκλησία, μου ήρθε μια εδώ και πήγε
ήσουν προετοιμασμένος. Αν το βράδυ δεν προετοιμάστηκες, η αυτή θα σε αυτόσει μετά. Καταλαβαίνετε. Δεν είναι η αυτή μόνο. Θα μου πείτε πώς προετοιμαζόμαστε. Να, με όλα αυτά που ξέρουμε και φυσικά με μεγάλη μετάνοια και πολύ μετάνοια. Το αίμα λοιπόν του Χριστού μας καθαρίζει, είναι υπέρ ημών και γι' αυτό και στο σημείο αυτό ξέρετε, αμέσως μετά θα το αναλύσουμε την επόμενη φορά καλύτερα. Μόλις τελειώνει λοιπόν ο καθαγιασμός για τον οποίο μιλάμε σήμερα, το κεντρικότερο σημείο της λειτουργίας, μπορούμε εκεί μετά, την ώρα που μνημονεύει και ο ιερέας αμέσως μετά λέγοντας το εξαιρέτως Παναγία Σαχράντου, δηλαδή τα προσφέραμε αυτά λέει, για τους Πατριάρχες, Αποστόλους, Κήρυκες, Ευαγγελιστές, εξαιρέτως όμως για την Παναγία μας και για τον πρόδρομο που λέει μετά. Σε εκείνο το σημείο που μνημονεύει ο ιερέας ένα σωρό ανθρώπους, μπορούμε και εμείς να μνημονεύσουμε τους ανθρώπους μας, ζώντας και κινημένους, γιατί να έχουν τη μυστηριώδη αυτή ευεργετική επίδραση, τι, της θυσίας επάνω τους. Διότι προσέξτε να δείτε, ακόμα και οι άνθρωποι οι οποίοι πέθαιναν, αλλά είχαν μετάνοια, είχαν ευσέβη και τα λοιπά, χρειάζονται τη συμμετοχή αυτή και τη δική μας σκέψη, που είναι το καλύτερο σημείο εκείνο για να συγκεντρωθούν αυτές οι προσευχές και να προσφερθούν εκείνη την ώρα. Γι' αυτό φυσικά ο ιερέας θυμάται όχι μόνο τους ζωντανούς, αλλά και τους πεθαμένους, είτε φτάσανε σε μεγάλα μέτρα ετής, είτε όχι, και αυτό έχει μια παγκόσμια επίδραση, παντού. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας λέγεται Καθολική. Γιατί πιάνει όλο τον κόσμο. Με αυτή την προσευχή, με αυτή την ευχή, με αυτή την ολοκλήρωση που την ίδια ώρα που γίνεται η λειτουργία, ας πούμε, Κυριακή πρωί σε όλο τον κόσμο, για τους Ορθοδόξους, γιατί δεν μιλάμε για τους άλλους, και την ώρα όλο μαζί γίνεται ένας κόσμος. Έτσι λοιπόν, παντός πνεύματος δικαίου, εμπίστε τελειωμένο. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί ο άπιστος δεν χρειάζεται την προσευχή μας, ας πούμε, αφού δεν γίνεται κιόλας. Αλλά δεν τη χρειάστηκε ποτέ, δεν τη ζήτησε. Λέει ο Λάζαρος, δεν γίνεται, λέει, να με δώσει και εμένα κάτι. Λέει ο πλούσιος, λέει, δεν γίνεται τώρα, λέει, τελείωσε. Τώρα θα πάρει ο φτωχός ο Λάζαρος. Δεν γίνεται, λέει, να πάω να πει στους δικούς μου. Όχι, δεν γίνεται, λέει. Τελείωσε, έκλεισε το ρεπόρτ. Πάει. Θα διαβάσουν και θα καταλάβουν μόνοι τους. Έτσι λοιπόν, όλοι είναι άξιοι να μνημονεύονται και όπως σας είπα, εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης, ακούγεται εκείνη την ώρα, θυμιάζει ο ιερέας στα τίμια δώρα. Γιατί να ακουστεί αυτό, ότι όλα αυτά τα προσφέραμε και για όλους, αλλά κυρίως εξαιρέτως της Παναγίας, για την Παναγία μας, έτσι, η οποία είναι τι, στην ουσία αυτή η οποία δίνει το γιο της για να προσφερθεί μετά εκείνος στη θυσία του. Εκείνη την ώρα από χαρά και προς το τέλος της λειτουργίας ο λαός, καλύτερα ο λαός βέβαια, αλλά και δια των ψαλτών ακόμα, ψάλλει το άξιον εστί, έτσι, το οποίο έχει τόσο όμορφα μελοποιηθεί σε πολλούς ήχους, αργά ή γρήγορα ανάλογα με την περίπτωση, για να τονίσουμε εκείνη την ώρα την παρουσία της Παναγίας, η οποία τονίζεται και με κάτι άλλο. Θα το πούμε βέβαια άλλη φορά, αλλά το πω και τώρα έτσι βιαστικά, με το αντίδωρο. Τι είναι το αντίδωρο? Είναι η παρηγοριά της Παναγίας, που είτε κοινώνησες είτε όχι, σου δίνεται για μετά. Γι' αυτό και σας λέω. Πάρτε στο σπίτι αντίδωρα και φτιάξτε να παίρνετε κάθε μέρα, κάθε πρωί. Και αγιασμό, όπως έλεγε ο Λουκάς, σαν γιατρός, ο Άγιος Λουκάς, στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Βλέπετε. Και η ζωή συνεχίζεται. Βέβαια, ο ύπνος είναι πολύ αγαπητός στον άνθρωπο και δυστυχώς μπορεί να καταλάβει όλη την ύπαρξή του. Γι' αυτό υπάρχει και ο πνευματικός ύπνος. Όλα αυτά που σας λέω τώρα σήμερα και εκείνη την ώρα που θα πει ο ιερέας και ο νέκαστος κατά διάνοια ενέχει, ας πούμε, έτσι, για κάποιον που δεν πιστεύει δεν σημαίνει τίποτα. Ύπνος βαθύς. Τίποτα. Μπορεί να είναι μέσα εκείνη την ώρα και να λέει και τι. Ενώ εκείνη την ώρα πρέπει να, όποιον έχει στο μυαλό σου, να προσευχηθείς γι' αυτόν. Και δεν θα έχεις κάποιον που έχει πρόβλημα, κάποιον που αγαπάς πολύ, κάποιον πεθαμένο, κάποιον αυτόν. Μέχρι να τελειώσει εκείνη η ευχή
και να πιάσουμε μετά να πάμε στο Πάτερ ημών μετά από λίγο, στην Κυριακή Προσευχή, εσύ θα λες εκείνη την ώρα. Θα μνημονεύεις ανθρώπους. Μα λέει, τους έδωσα στο χαρτάκι, δεν πειράζει. Γιατί και ο ιερέας θα μνημονεύσει και συν, αλλά και εξαιρέτως. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να έχει την ανάγκη της προσευχής μας όλο και περισσότερο και πάντων και πασώνε και ολωνών φυσικά. Αν πάρουμε ένα καθρέφτη και τον διαλύσουμε, τα κομματάκια του καθρέφτη θα είναι πάλι καθρέφτες. Ε? Και θα αντικατοπίζουν τη μορφή μας ή ολόκληρο τον ήλιο καμιά φορά μέσα. Έτσι είναι και ο Χριστός. Κομματιάζεται σε κομμάτια, τον παίρνει ο καθένας από το κομματάκι του και πάλι είναι ολόκληρος. Ε? Πάλι Χριστός ολόκληρος είναι. Δεν παίρνεις ένα κομματάκι του Χριστού. Ολόκληρο το Χριστό παίρνεις. Γιατί σε κάθε κομματάκι στη διαμεταλλήψη είναι ολόκληρος ο Χριστός. Σκεφτείτε και θυμηθείτε το παράδειγμα που σας είπα με τον καθρέφτη. Πάρτε ένα καθρέφτη, σπάστε τον σε 5 κομμάτια 6. Είναι 5 και 6 καθρέφτες. Δεν θα αλλάξει η ιδιότητα του καθρέφτη. Έχει είδωλα. Έτσι κάθε είναι και ο Χριστός. Κομματάκι έχει το είδωλο. Κάθε κομματάκι θα είναι ολόκληρος καθρέφτης πάλι. Έτσι λοιπόν και το είπα αυτό γιατί ακόμα και το ελάχιστο μόριο της Θείας Κοινωνίας δεν πρέπει να πέσει κάτω, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Αλλά και εκτός αυτού πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχει, ακόμα και αν είναι ψυχουλάκι, ακόμα και αν είναι το ελάχιστο, εκεί κάτω στην λαβίδα, από το αίμα του Χριστού είναι σώμα και αίμα. Και για να το τονίσουμε αυτό, γιατί υπάρχει μεγάλη έτσι παραποίηση και σε αυτό το κομμάτι, γίνεται ο κάθε πιστός ένας μικρός Χριστός, ενώνεται με όλους πεθαμένους και ζωντανούς, αλλά και τι. Αυτό που κοινώνησε πριν πρέπει να είναι και το σώμα και το αίμα. Δεν μπορεί κανένας ιερέας, και είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό, να πει ότι επειδή αυτός που μετάλαβε είναι παιδί ή είναι γριά ή είναι παππούς κτλ. Δεν μπόρεσα να τον δώσω σώμα, τον έδωσα μόνο αίμα. Γιατί λέει μέσα στο αίμα είναι όλα μαζί. Όχι. Όλα μαζί είναι. Είναι το σώμα βουτυγμένο μέσα στο αίμα. Αλλά εσύ άμα δεν δώσεις, τι κάνεις. Μπορούμε να είμαστε δηλαδή θεωρητικοί. Είναι εμποτισμένο το σώμα μέσα στο αίμα, ναι, αλλά δηλαδή μπορεί να κόψεις ένα κομματάκι και να το δώσεις όπως είναι, γιατί είναι ποτισμένο. Αλλά άμα δεν έχει κομματάκι, κοινώνεις σε σώμα των άλλων. Τι μόνο αίμα τον κοινώνεις. Θέλει προσοχή και το λέω αυτό γιατί η Εκκλησία είναι μάνα, αλλά και εμείς καμιά φορά είμαστε παιδιά για ξύλο, παιδιά να μην τάχεις, γιατί δεν είναι που θα προσέξουμε μετά να μην φτύσουμε, να μην κάνουμε και μας φύγει το αυτό. Είναι ότι δεν προσέχουμε γενικώς. Δεν καταλαβαίνουμε ότι εκείνη την ώρα πάνω στην Αγία Τράπεζα είναι ο Χριστός. Έτσι. Απ' την άλλη είναι και τόσο απλό, δηλαδή μετέχουμε σε μια τράπεζα, σε μια τραπεζαρία, σε ένα φαγητό. Έτσι. Θα φάμε και θα πιούμε. Και ο ιερέας δεν θα κάνει εκεί πέρα. Θα ετοιμάσει να προσφέρει. Όπως ο νοικοκύρης, η νοικοκυρά. Είναι τόσο απλό αλλά και τόσο σημαντικό και τόσο διαφορετικό. Γιατί αυτό που προσφέρεται είναι ο Κύριος, ο ίδιος. Στο σημείο αυτό και θα τελειώσω σήμερα. Μετά το εξαιρέτως λοιπόν και την ευχή και τα λοιπά, ακούγεται μια σειρά από αιτήσεις πριν από το Πάτερ ημών. Αυτές οι αιτήσεις, τα πληρωτικά, τα δεύτερα όπως λέγονται, έχουν παρισφρήσει, ξέρετε, υπέρ του δέοντος στη λειτουργία εκεί. Γι' αυτό δεν τις απαγγέλουμε, συνήθως παραλείπουμε και ακούγεται μόνο μια ευχή η οποία είναι πάρα πολύ σπουδαία γιατί τη ζήτησε ο ίδιος ο Χριστός στην προσευχή του εκεί, στον κήπο της Γεστημανής, στην αρχαιατική προσευχή, λέγοντας «Σε παρακαλώ να είναι όλοι ένα». Γι' αυτό και λέει εκείνη την ώρα ο ιερέας «Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους», αφού δηλαδή μόνο αυτό που κάναμε μέχρι τώρα, ζητήσαμε στην ουσία να είμαστε όλοι μαζί ορθόδοξοι, ενωμένοι στην αληθινή πίστη, ένα, όπως ζήτησε ο Χριστός, θυμάστε, αναφέρεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 13, 14, 15, 16, 17 κεφάλαιο, η προσευχή του Χριστού,
που ζητάει μέσα ξεκάθαρα. Δώσ' τους, λέει στον Πατέρα, να είναι ένα. Και τι ζητάμε εμείς εδώ? Την ενότητα της πίστεως και φυσικά αφού πούμε και αυτό, μετά λέμε και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ο Χριστός λοιπόν, όταν κοινώνησε τους μαθητές του ή αν θέλετε τους αποχαιρέτησε στην ομιλία του την τελευταία, στο μυστικό δείπνο, τους είπε αυτό. Βέβαια, μπορεί να τους είδε να κοιμούνται μετά, μπορεί να τους είδε να ζητάνε πρωτοκαθεδρίες. Συζητούσαν τώρα που θα γίνει βασιλιάς ο Χριστός, τι θες να πάρω εγώ, ποιο υπουργείο να πάρω. Λέω χαζά, εκείνη την ώρα του μυστικού δείπνου, όπως και τώρα, ας πούμε, μπορεί εμείς μέσα στην εκκλησία την ώρα που περιμένουμε το μυστικό δείπνο να λέμε χαζά. Και δεν αναφέρουμε στα παιδιά, προσέξτε, τα παιδιά κάνουν αυτό που είναι μέσα τους, φυσιολογικό. Σε εμάς, στους μεγάλους. Και δεν λέω φυσικά και πάλι τις μεγάλες και σπουδαίες εορτές, τις οποίες έχουμε κάνει εμείς πανηγύρια. Που πάει και κοινωνάει, ας πούμε, η Σάρα και η Μάρα, πότε, τη Μεγάλη Πέμπτη, που είναι η μέρα που ιδιαιτέρως, εξαιρέτως, θυμόμαστε το μεγάλο μυστικό δείπνο. Κάθε Μεγάλη Πέμπτη. Εκείνη η μέρα λοιπόν περνάνε από τις εκκλησίες, η Σάρα, η Μάρα και το κακό συναπάντημα και ανοίγει στο ματάρα του και κοινωνάει. Όχι φυσικά εις φόδιον ζωής αιωνίου, όχι φυσικά εις νύψη ψυχής, αλλά εις κρίμα και κατάκρημα. Γιατί? Γιατί επαναλαμβάνω, δεν είναι το κριτήριο αν είσαι αμαρτωλός ή όχι για να κοινωνήσεις. Το κριτήριο είναι ότι πας απροετοίμαστος. Ποιο είναι το πρόβλημά σου? Ποιο? Να ζήσεις όλο αυτό το θαύμα. Σαν να σου λέει πλήρω εισιτήριο να πάω να δεις, ξέρω εγώ, μια μαπέρα και εσύ κάθεσαι γιατί ξύνεσαι. Ή κοιτάς το κινητό σου και βλέπεις στο Facebook. Γίνεται αυτό το πράγμα, αφού πλήρωσες ένα σωρό λεφτά να πάει να δεις την όπερα. Δεν μπορεί λοιπόν να πλήρωσες την ουσία και να μην ζήσεις αυτό το οποίο τι είναι, εκείνο το σημείο είναι το σημαντικότερο της Θείας Λειτουργίας. Δηλαδή να είσαι κοιμισμένος πνευματικά. Να λες εντάξει πάμε να κοινωνήσουμε, να φύγουμε, να λένε υπόθεση, υποχρέωση. Και εκτός αυτού εκείνη την ώρα να βγαίνουν ανακοινώσεις της Εκκλησίας, να βγαίνουν πανηγύρια, να βγαίνουν οι δίσκοι, να βγαίνει ο Χριστός στον παραπόρτη για να κάτσει στη μέση ένας άνθρωπος και δεν ονομάζω κάποιον συγκεκριμένα, όποιος και να είναι εκείνη την ώρα άκυρος είναι για μένα, δεν πάει να είναι και ο Αβραάμ Πάπας που λέγανε οι παλιοί. Γιατί στο σημαντικότερο σημείο της Θείας Λειτουργίας, αυτό σημαίνει ότι κοιμόμαστε πνευματικά όλοι. Έτσι. Και το μόνο που αρκούμαστε είναι να κλείσουμε τα μάτια μας την ώρα που ανοίγουμε το στόμα μας, προσπαθώντας ενδεχομένως να καταλάβουμε κάπως κοσμικά την όλη υπόθεση. Δεν είναι έτσι. Εκείνη την ώρα και θα κλείσει και τα μάτια σου και θα ανοίξει το στόμα σου, όλα θα τα κάνεις. Αλλά νωρίτερα, αν δεν έχει προηγηθεί το άλλο, δεν μπορεί να καταλάβεις τίποτα. Θα καταλάβεις μόνο ότι έκλεισε τα μάτια σου. Τίποτα. Πρέπει και απαραίτητο να προετοιμαστούμε. Μπορεί η προετοιμασία σου να είναι ένα δάκρυ. Προετοιμάστηκε σου. Μπορεί να είναι η νηστεία σου, μπορεί να είναι η προσευχή σου, μπορεί να διάβασε τη Θεία Μετάληψη, μπορεί να μην αμάρτησες γιατί προσπαθούσες να κοινωνήσεις. Όλα είναι μέσα. Μπορεί να είναι και όλα μαζί, μακάρι να είναι και όλα μαζί. Αλλά δεν μπορεί να πας να πεις, α, μου ήρθε τώρα, πάω να κοινωνήσουμε αύριο, ας πούμε. Καταλαβαίνετε. Ή όπως έλεγα, ήμουν μες στην εκκλησία και μου ήρθε ένα αυτό. Δεν γίνεται έτσι. Δηλαδή εκείνη την ώρα μου ήρθε ένα αυτό. Έπρεπε να σου είχε έρθει από την προηγούμενη μέρα τουλάχιστον. Να το περιμένεις. Να πεις αύριο θα κοινωνήσω. Προετοιμάζομαι. Και να θυμάσαι αυτά που είπαμε τις ευχές και τα λέμε εκείνη την ώρα βέβαια. Αλλά να τα θυμάσαι από πριν εσύ. Τι, τη νύχτα εκείνη της αγωνίας και τα λοιπά. Τη νύχτα του μυστικού δείπνου που κρυφά ο Χριστός προσφερόταν στους ανθρώπους. Δεν ήταν ένα γεγονός που ήταν στα κανάλια της εποχής εκείνης. Ήταν ένα κρυφό γεγονός. Στα Ιεροσόλυμα, πάση περιπτώσει, αλλά σε ένα σπίτι μέσα, φιλικό. Έτσι απλά προσφέρεται ο Χριστός λοιπόν στο θαύμα των θαυμάτων, το οποίο πρέπει να τονίσουμε πολύ, γι' αυτό και σας είπα τις ευχές, σας είπα τις δεήσεις και εκείνη την ώρα που ακούτε τα λόγια τα σημαντικά, λάβετε, φάγετε, πείτε εξ αυτού πάντα στα σάι των σών κτλ. Και μετά τον καθαγιασμό, αμέσως μετά γίνεται ο καθαγιασμός, να είστε εκεί πάρα πολύ βασικά. Και επειδή, να το πω και αλλιώς, καλεί εκείνη την ώρα επισήμως το Άγιο Πνεύμα ο ιερέας και κατεβαίνει και κάνει αυτά που του λέει,
γιατί λέει ποιήσον το μεν άρτον τούτον τίμιο σώμα του Χριστού σου, να είμαστε κι εμείς εκεί και να παρακαλάμε να μας φωτίσει, να μην είμαστε και κοιμισμένοι, ούτε κοιμισμένοι, ούτε χριστιανοί, πώς να πω, τύπης. Γιατί σήμερα με ρωτούσε κάποιος πώς είναι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί στον κόσμο και του απάντησα 400 εκατομμύρια περίπου, στα χαρτιά όμως, αντιλαμβάνεστε. Στην πράξη, μην το ψάχνουμε. Πόσοι κοινωνούν από αυτούς, άστο. Πόσοι λειτουργούνται από αυτούς, άστο. Πόσοι καταλαβαίνουν όταν κοινωνάν, δηλαδή είναι προετοιμασμένοι, άστο. Μιλάμε για το 2% και από εκείνο το 2% κόβουμε κάμποσα ακόμα. Μέχρι να φτάσουμε σε ένα πυρολάχιστο 0,0 και τα λοιπά. Θεός βοηθός, γιατί σας λέω, δεν είναι τόσο, μπορεί το φαγητό να μην το τρως κάθε φορά με τόσο όρεξη, με την ίδια όρεξη. Αλλά πρέπει να είσαι εκεί. Ξέρεις το παιδί σου, παραδείγματος χάρη, ότι πρέπει να το δώσεις να φάει το πρωί, το μεσημέρι, το βράδυ. Και άμα είναι και μικρό, έχεις και αγωνία, λες, θα πιει το γάλα, το πρέπει να θυλάσει, να κάνει. Πώς θα ζήσει το παιδί. Και είσαι εκεί. Και άμα μεγαλώσει λίγο και δεν τρώει, το κυνηγάς από πίσω. Εσύ, για σένα τι κάνεις. Πρέπει να φας. Γιατί άμα δεν φας, δεν θα ζήσεις. Πολύ απλά. Γι' αυτό, στόμε καλός, και να ξυπνήσουμε και καλώς και κάθε μέρα να ξυπνάμε από τις 6 το πρωί, γιατί δεν μας βλέπω καλά αλλιώς. Γιατί να είστε και να συνεχίσουμε την άλλη φορά. Καλή φώτιση και πέρασε και η ώρα.